Επιστρέφουμε στο θέμα της υπόθεσης θανάτου του Σίφη Βαλιράκη και των αποκαλύψεων που έγιναν χθες στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε από τους συνηγόρους της οικογένειας Βαλιράκη στην Αθήνα. Να πούμε ότι η Crete TV είναι από τα μέσα που κράτησαν στην επικαιρότητα με τη βοήθεια του ρεπορτάζ από τη Μέρη Καριωτάκη την υπόθεση αυτή. Και χθες, μάλιστα, ακούσαμε πολλές από τις αποκαλύψεις που είχαν δημοσιοποιηθεί και μέσα από τα δικά μας δελτία και ρεπορτάζ. Μαζί μας η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος της οικογένειας Βαλιράκη. Καλησπέρα σας, κυρία Κωνσταντοπούλου, από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Και η αλήθεια είναι ότι εχθές ακούσαμε πράγματα και τοποθετήσεις που πραγματικά σοκάρουν για μια υπόθεση που η επίσημη πολιτεία επιχείρησε να κλείσει. Όμως χθες έγινε λόγος για σκοτεινά κίνητρα, για δολοφονία, για κομμένη καροτίδα, για περιστατικά που πραγματικά σκιαγραφούν πολύ άσχημες συνθήκες θανάτου για έναν ιδιαίτερα αγαπητό πολιτικό της Κρήτης, τον Σίφη Βαλιράκη. Ο Σίφης ο Βαλιράκης ήταν σίγουρα μια μοναδική προσωπικότητα, ιστορική. Η ζωή του και η διαδρομή του ήταν διαυγής και καθαρή, πεντακάθαρη. Το αποτύπωμα που άφησε και ως άνθρωπος που αντιστάθηκε στην Χούντα και έδωσε φοβερό αγώνα για την δημοκρατία και για τη διαφάνεια είναι ένα αποτύπωμα ανεξίτηλο και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν επαναπαύθηκε ποτέ, ήταν ενεργός μέχρι το τέλος της ζωής του. Το 2015 εγώ είχα την ευκαιρία και έτσι τον γνώρισα να συνεργαστώ μαζί του ως πρόεδρος της Βουλής όταν μου απέστειλε και επιστολή ανησυχώντας για το γεγονός ότι το πόρισμα που είχε καταρτήσει η Επιτροπή για τη Siemens, της οποίας ήταν πρόεδρος από το 2011, όχι απλώς δεν είχε ενεργοποιηθεί, αλλά υπήρχε μια διακομματική συμπαιγνία για να θαυτεί. Όπως θα θυμάστε, δεν είχε καν ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής από την τότε Βουλήτη επικυβερνήσεως Παπαδήμου. Ο Σίφης Βαλιράκης το 2015 έκανε φοβερές καταγγελίες για την δράση της Siemens, για την διαφθορά και τη διαπλοκή που θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την ασφάλεια του κράτους και την ίδια την εθνική μας κυριαρχία. Ήδη από τότε μίλησε για παρεμβολές και στις επικοινωνίες του ακόμα με το που ανακοινώθηκε ότι θα ερχόταν να καταθέσει στη Βουλή μετά από δική μου πρόσκληση. Και ήταν σαφέστατα ένας άνθρωπος που ενοχλούσε. Άρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, με αυτά που λέτε, θα μπορούσε μία νέα μαρτυρία από τον Σίφη Βαλιράκη να γίνει ενοχλητική για κάποιους που επιχείρησαν να βάλουν τέλος στη ζωή του? Κοιτάξτε, καταρχάς, ο Σίφης Βαλιράκης ήταν ο μάρτυρας, ο ένας και μοναδικός μάρτυρας που είχα εγώ καλέσει και εξετάσει για περισσότερες της μία συνεδριάσεις στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και είχε πράγματι πάρα πολλά πράγματα να καταθέσει και κατέθεσε και ταυτόχρονα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος δεν επρόκειτο να σιγήσει και να σιωπήσει σε σχέση με το σκάνδαλο αυτό. Θέλω δηλαδή να πω ότι σίγουρα αν ζούσε όταν απαλλάχθηκαν μετεπαίνων όλοι οι κατηγορούμενοι πριν από λίγες μέρες δεν θα κράταγε το στόμα του κλειστό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή την διαδρομή και την πορεία και είναι ενοχλητικός και βρίσκεται δολοφονημένος με κομμένη καροτίδα σε συνθήκες σκηνοθετημένου ατυχήματος, οπωσδήποτε δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται από την πολιτεία σαν μια τρέχουσα περίπτωση που άρον-άρον πρέπει να κουκουλωθεί, γιατί αυτή ήταν η αντίδραση η αρχική και της εισαγγελίας Χαλκίδας και του Υπουργού Δικαιοσύνης. Μάλιστα, η οικογένεια από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη ημέρα του θανάτου, μάλλον την επομένη του θανάτου, έκανε λόγο για συγκάλυψη και ότι για στοιχεία τα οποία πρέπει να δημοσιοποιηθούν όσον αφορά τις συνθήκες θανάτου του Σίφη Βαλιράκη. Τώρα πια αυτή τη συγκάλυψη μπορούμε να την ψηλαφίσουμε σε πάρα πολλά επίπεδα και στη δράση του λιμενικού που προκλητικά δεν ερευνούσε για το πτώμα, αλλά πήγαινε αντίθετα με τη φορά του ρεύματος και του αέρα, σαν να μην ήθελαν να βρουν δηλαδή το πτώμα, γιατί πράγματι το πτώμα μίλησε και η ιατροδικαστική έκθεση που συντάχθηκε και τα πορίσματα τα σχετικά μιλούν για μία άνευ καμίας αμφιβολίας δολοφονία,
με επίθεση σφοδρή, με πάρα πολλά, με πολλαπλά τραύματα από διάφορα όργανα και βεβαίως με μοιραίο δολοφονικό τραύμα, το κόψιμο της καροτίδας, ένα μεγάλο τραύμα που το περιέγραψε χθες ο μικρός γιος του Σύφη Βαλιράκη, ο Αλέξης, που ήταν και εκείνος ο οποίος κλήθηκε να αναγνωρίσει το πτώμα του και ο μόνος από την οικογένεια που είχε αυτή την άρα, επιπλέον τραυματική εμπειρία. Να υποθέσω, κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι μετά τις χθεσινές βόμβες αποκαλύψεις στη συνέντευξη τύπου, αυτό θα συνεχιστεί με νέα στοιχεία που εσείς θα καταθέσετε στις Βεβαίως. Αρμόδιες δικαστικές υπηρεσίες. Γιατί θυμάμαι από το ρεπορτάζ της Μέρης Καριωτάκη ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε καλέσει τότε την Μίνα Βαλιράκη να την ενημερώσει για τις συνθήκες του θανάτου του συζύγου της. Δυστυχώς αυτό δεν το θυμάστε από το ρεπορτάζ. Το γνωστοποίησε, γιατί δεν υπόθηκε από το ρεπορτάζ, το γνωστοποίησε ο αδερφός της Μίνας Βαλιράκη, ο Θανάσης ο Παπαθεοδόρου, σε μια τηλεοπτική εκπομπή, αναφερόμενος στα πραγματικά περιστατικά, ότι δηλαδή μόλις βγήκε η διάταξη αρχιοθέτησης του εισαγγελέα, αυτή η διάταξη σκάνδαλο που έχει βέβαια ήδη εξαφανιστεί και ανατραπεί και έχουμε δύο κατηγορουμένους οι οποίοι στην αρχή προφυλακίστηκαν αλλά μετά πολύ γρήγορα αποφυλακίστηκαν. Όταν βγήκε αυτή η διάταξη σκάνδαλο λοιπόν, ο κύριος Τσιάρας κάλεσε την χείρα του Σύφη Βαλιράκη, την Μίνα, και προσπάθησε επισταμένως να την πείσει ότι η απώλεια της ζωής του συζύγου της οφείλεται σε ατύχημα. Και μάλιστα για να την πείσει έφερε και την αποσπασμένη στο γραφείο του εισαγγελέα, την κυρία Βεριώτου, η οποία είχε αναχείρα στην διάταξη αρχιοθέτησης του εισαγγελέα Χαλκίδας και επενούσε τον εισαγγελέα. Στην πορεία αποκαλύφθηκε στη διάρκεια αυτής της συνάντησης στο γραφείο του κυρίου Τσιάρα ότι η κυρία Βεριώτου, η αποσπασμένη εισαγγελέας, είναι κουμπάρα του εισαγγελέα που έβγαλε τη διάταξη αρχιοθέτησης. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως τις αντιδράσεις της κυρίας Βαλιράκη και αντιλαμβάνεστε και σε πόσο δύσκολη θέση είναι η κυβέρνηση συνολικά, όχι μόνο ο Υπουργός Δικαιοσύνης, γιατί ο Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε στη χείρα του Σύφη Βαλιράκη και στον δικηγόρο της, τον συνάδελφο, τον Μανώλη τον Φωτάκη, ο οποίος ήταν παρόν, ότι αυτό το ραντεβού, αυτή η πρόσκληση προς την χείρα έγινε με εντολή του Πρωθυπουργού. Αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή, όχι μόνο δικαστική, αλλά και πολιτική υπόθεση, ακούγοντας όλα αυτά τα οποία που λέτε. Τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα? Δηλαδή, εσείς λέτε ότι θα συνεχιστούν οι αποκαλύψεις και όλα αυτά τα δεδομένα θα δοθούν στις αρμόδιες δικαστικές υπηρεσίες. Τι είναι αυτό που περιμένει η οικογένεια και εσείς ως συνηγόρος υπεράσπισης αυτής? Εμείς και, κοιτάξτε, με τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο, τον πατέρα μου, αναλάβαμε εδώ και ένα μήνα την υπεράσπιση της οικογένειας μαζί με τους καλούς μας συναδέλφους που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά μέχρι τώρα, τον κύριο Φωτάκη και τον κύριο Παπαδάκη και τον κύριο Λεμπέση στη Χαλκίδα. Εξαιρετική πραγματικά και αποτελεσματική δουλειά μυρμηγκιού έχουν κάνει οι συνάδελφοι και αυτά πρέπει να λέγονται. Εμείς λοιπόν εκείνο το οποίο σε συνεργασία με τους υπόλοιπους δικηγόρους ως ομάδα επιδιώκουμε είναι να φωτιστούν όλες οι παράμετροι και οι πτυχές του εγκλήματος, όχι μόνο να αποδοθεί δικαιοσύνη προς τους φυσικούς αυτούργους, αλλά και ως προς τους ενδεχόμενους άλλους εμπλεκόμενους, διότι μας ενδιαφέρουν τα κίνητρα της δολοφονίας. Δεν πειθόμαστε ότι πρόκειται για κάποια... Αναφέρεστε και σε πολιτικά πρόσωπα, να υποθέσω, ότι πρέπει να κληθούν. Ενδιαφερόμαστε, κύριε Σαχίνη, με μεγάλη... Δασκαλάκης. Άιστο, κύριος Δασκαλάκης, με συγχωρείτε πάρα πολύ, επειδή εγώ δεν είμαι οπτική. Δεν πειράζει. Με συγχωρείτε πολύ, δυστυχώς δεν σας βλέπω και υπέθεσα από τη φωνή. Ενδιαφερόμαστε, κύριε Δασκαλάκη, να φωτιστούν όλες οι πτυχές και ενδιαφερόμαστε όλα τα πρόσωπα και τα συμφέροντα που εμπλέκονται να κληθούν. Δεν δεχόμαστε ότι μπορεί αυτή η υπόθεση δολοφονίας αυτού του ανθρώπου να μείνει μισοφωτισμένη. Και ξέρετε, χτες στη συνέντευξη τύπου ένας φίλος καρδιακός του Σύφη έκανε μια ερώτηση στον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο και τον ρώτησε γιατί ο πολιτικός κόσμος και όλοι από όλα τα κόμματα που γνώριζαν τον Σύφη Βαλιράκη όλη αυτή την περίοδο δεν έχουν μιλήσει από τη δολοφονία του. Πώς είναι δυνατόν να είναι μόνο ο Κωνσταντόπουλος ο παλαιός πολιτικός που μιλά και πώς δικαιολογείται αυτή η σιωπή.
Αυτή η σιωπή, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι καθόλου ανύποπτη, δεν είναι καθόλου αθώα. Και οι σκέψεις που γίνονται σε σχέση με το πώς άρον-άρον επιχειρήθηκε να κουκουλωθεί και να θαυτεί η υπόθεση είναι σκέψεις οχληρές. Εγώ σας το δηλώνω και δεσμεύομαι, την υπόθεση αυτή θα την κυνηγήσω και θα τη φτάσω μέχρι τέλους, γιατί θα πρέπει σε αυτή τη χώρα επιτέλους να μην συμβιβαζόμαστε με το ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε σε όλη του τη ζωή τέτοιες μάχες, χάνεται με αυτόν τον τρόπο και δεν μιλάει κανείς. Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο που αφιερώσατε στο δελτίο μας. Καλό σας βράδυ από το Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά και επίσης σας ευχαριστώ γιατί ήσασταν και στη συνέντευξη τύπου χτες. Το μόνο μέσο που δεν ήταν από την Αθήνα. Η αλήθεια είναι, κυρία Κωνσταντοπούλου, θέλω να σας πω ότι η συνάδελφος η Μέρη Καριωτάκη και η Κρήτη TV από την πρώτη τη στιγμή σχεδόν κάθε εβδομάδα είχαμε ρεπορτάζ και χθες. Και αυτό είπα νωρίτερα όσον αφορά τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Ακούσαμε πολλά από τα στοιχεία που είχαμε αποκαλύψει και εμείς εδώ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV. Είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσετε λοιπόν. Βεβαίως. Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας για να διαφωτίζουμε και τους τηλεθεατές σας και τους ανθρώπους που σίγουρα ενδιαφέρονται για την υπόθεση αυτή. Καλό σας βράδυ, κύριε Κωνσταντοπούλου.